Ψηφιακό αρχείο με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αναμένεται να δημιουργηθεί στο Δήμο από Κόρνα το επόμενο διάστημα. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι διτός. Αφενός θέλουμε να προστατεύσουμε και διατηρήσουμε την προφορική παράδοση, τον πλούτο, την πολιτιστική κληρονομιά της επαρχίας μας, του τόπου μας. Ε, αφετέρου να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων την οποία θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε δεύτερο χρόνο ε, για την προβολή του τόπου μας ε, εντός και εκτός ε, αυτού και δυστυχώς υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν ήδη χαθεί και που ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε ακόμα και σήμερα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση ε, στο σπίτι του καθενός, σε κάποιο χώρο παραπεταμένο, σε παλιά μπαούλα κτλ. Έκλεισε λοιπόν να σώσουμε αυτό το πλούτο, το κομμάτι της ταυτότητάς μας. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους δημότες να συμβάλλουν με όποιον τρόπο μπορούν για να αναδείξουν την πλούσια κληρονομιά του τόπου. Κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα όπως το ονομάσαμε σε όλους τους δημότες μας και όχι μόνο ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα, ένα υλικό με καφιστέρηση τον ετών θα πω το οποίο να είναι πραγματικά αξιόλογο και να αποτελεί τον καθρέφτη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Πώς ε, θα προλάβει να συμβαδίσει χρονικά με το έτος 2021 και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν ενώπιση των 200 ετών από την Επανάσταση. Ε, συνδέεται σίγουρα και με την επέτειο των 200 χρόνων από την Παλιγενεσία. Έχουμε αρκετέ σκέψει, πρωτοβουλίε και προτάσει που έχουμε ήδη καταθέσει ω προ αυτό και στην αντιπεριφέρεια ε, που βρισκόμαστε και στον οργανισμό Ελλάδα 2021. Ε, ωστόσο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αποτελεί μια, μια, ένα εγχείρημα, μια ε, πρωτοβουλία που έχει πολύ, πολύ πιο μακρόπνο ορίζοντα. Τα πρωτότυπα θα παραμένουν στην κατοχή των ιδιοκτητών και ο Δήμος θα δημιουργεί και θα διατηρεί αντίγραφα, ενώ θα δεσμεύεται να σεβαστεί στο ακέραιο τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών ή των εικονιζόμενων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εμπλέκονται όπως θα αντιλαμβάνεστε θέματα νομικής φύσης, προσωπικά δεδομένα κτλ. Ως προς αυτό σίγουρα πρόθεση του Δήμου είναι ε, και δέσμευση θα πω. Να προστατευτούν απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών του υλικού αυτού και των εικονιζόμενων σε οποιαδήποτε μορφή. Ε, αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιο μα φέρνει το οποιοδήποτε υλικό, θα τον ρωτάμε τι χρήση μα επιτρέπει να το κάνουμε. Θέλουμε, θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε μαρτυρίε, υλικό, εικόνε, ε, ακόμα και προφορικέ συνεντεύξει, θα, θα τολμήσω να πω. Ε, όχι απλά για το σήμερα και για το αύριο, για τι επόμενε γενναίε. Για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με τη συγκέντρωση και αξιοποίηση του υλικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου.